Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δοκίμασα την ίδια έκπληξη που ανέφερε ο Παναγιώτης όταν με καλέσατε. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο υπεύθυνο αυτού. Επίσης, να το αποδώσω τα εύσημα για τον ε, όρο υπαρκτός μητσοτακισμός, ο οποίος έκλεψε τις καρδίες του ακροατηρίου, δείχνοντας ότι και στο Μέρα 25, πολύ ορθός, η ανάγκη για άμεση αλλαγή κυβέρνηση έχει γίνει όχι μόνο απολύτω κατανοητή, αυτό είναι προφανέ, αλλά είναι συνέστημα, δηλαδή μα ξεσηκώνει όλου. Ε, όσοι έχουν πάει εσχάτω σε συναυλίε του Θανάση Παπακοσταντίνου, του Λέξ και άλλων, καταλαβαίνουν ότι ο αντιμητσοτακισμό έχει αποκτήσει ένα έτσι νοηματοδοτεί το, το, ακροατήριο με έναν τρόπο που υποθέτω ότι συνέβαινε και με τον πατέρα Μητσοτάκη το οποίο μας αποδεικνύει ότι υπάρχει μια αίσθηση ιστορικής ειρωνίας. Λοιπόν, στο να θες να μοιάζει με τον πατέρα σου πάρα πολύ τουλάχιστον. Λοιπόν, ο τίτλος είναι πονηρός. Απλώ ναι. να πούμε ότι το σύνθημα Μητσοτάκη Κάθαρμα, συγγνώμη κιόλα, έχει μισό αιώνα ζωή. Και είναι και πολύ ανώτερο του σημερινού που εισήγαγε ο Χρήστος Δάντης. Γιατί είναι πιο πολιτικό. Λοιπόν, ε, η, η, εκδήλωση του Μέγα έχει βεβαίως ένα πονηρό τίτλο και υπότιτλο. Δεν ξέρω ότι είναι δική σου έμπνευση, διότι βάζει μπροστά την κυβερνησιμότητα, αλλά από πίσω έχει το πια εμπλοκή με την εξουσία. Λοιπόν, άρα ξεκινώ να απαντώ στον υπότιτλο. Ε, πρώτον, θα επιτρέψω μου καταρχάς να εξηγήσω ότι θα τοποθετηθώ σοσιαλιστής, δηλαδή ως μια ειδική εκδοχή της αριστεράς, από εκεί προέρχομαι, αυτό είναι ο αυτοπροϊσδιορισμός μου. Δεν μπορώ να μιλήσω ως κάτι άλλο. Θέλουμε την εξουσία όλοι. Αν δεν θέλουμε την εξουσία για να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων και του κοινωνικού μπλοκ που θέλουμε να εκφράσουμε, θα δούμε ποιοι είμαστε εμείς, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Όσο οργανωμένοι φορείς, οργανωμένα κόμματα, κινήσεις, ακόμη και συνδικάτα, δηλαδή και αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε με την ευρύτερη έννοια κοινωνία των πολιτών. Άρα θέλουμε την εξουσία. Και είμαστε και απολύτω δικαιολογημένοι να τη θέλουμε και δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, ενώ συνολικά την εξουσία, διότι αξίζει κανεί να σκεφτεί έναν τομέα τη εξουσία, ο οποίο είναι στοιχειοδό αξιοπρεπή ω προ αυτά τα οποία ο ίδιο διακηρύσσει. Ποιο η δικαιοσύνη. Η ανώτατη γραφειοκρατία, τα σώματα ασφαλείας, στην πλειοψηφία της η Βουλή, ο τρόπος που λειτουργεί η εκτελεστική λειτουργία. Επομένως, ναι, θέλουμε την εξουσία. Και θέλει αυτό που εν ευρία ενία ονομάζουμε λαός, να θέλουμε την εξουσία, διότι θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ ορθό. Είμαστε όλοι και ενσιανείς στο ότι μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί. Και βεβαίως... Ο άνθρωπο μεγαλώνει όταν μπορεί να υπερβαίνει το βιολογικό του κύκλο ω προ αυτά τα οποία στοχεύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάζει το παθό στο βιολογικό του κύκλο. Πρώτη απάντηση. Δεύτερον, με ποιου όρου, με του όρου που υπηρετούν καλύτερα το σχέδιό μα. Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ στρατηγική και τακτική. Δεν μπορεί να επελάβνει διαρκώ, δεν μπορεί να υποχωρεί διαρκώ. Υπάρχουν στιγμές υποχώρησης και στιγμές προέλασης. Ο ευφυής, .E και δεν αναφέρουμε στον έναν άνθρωπο, αναφέρομαι στο ευφυές .E πολιτικό σώμα, αντιλαμβάνεται πότε είναι η ώρα του ενός και πότε είναι η ώρα του άλλου. Έχουμε πολλά παραδείγματα πολιτικών κομμάτων που με την ίδια ακριβώ επιχειρηματολογία που σας ανέφερα τώρα αποδείχτηκαν άκρο τυχοδιοκτικά σε βαθμό που θα μπορούσατε να πείτε μεταξύ σας «Νάτος ο τυχοδιώκτης, αξίζει που τον φέραμε γιατί τον εντοπίσαμε». Βεβαίως, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ λογικό διότι ζούμε σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον. Οι μας όσο ζούμε σε αυτό το περιβάλλον θα είναι περισσότερες από τις νίκες μας. Αν οι νίκε μα ήταν περισσότερε και σημαντικότερε, θα ζούσαμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η μεθοδολογία είναι λανθασμένη. Βεβαίω πρέπει να προσπαθεί να έρχεσαι εγκύτερα στο στόχο σου, αξιοποιώντα ακριβώ και αναλύοντα ορθώ τη συγκεκριμένη κάθε φορά κατάσταση. Και να πούμε και κάτι ακόμη. Βεβαίω έχουμε πολλά παραδείγματα πολιτικών κομμάτων τα οποία πολύ σύντομα ή λιγότερο σύντομα κρατικοποιήθηκαν, σοσιαλδημοκρατικοποιήθηκαν, τις πολύ ορθώς αναφερθήσεις, ε, ιστορικές ε, καταγραφές ως προς το πώς εξελίχθηκε και η σοσιαλδημοκρατία και οι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ιστορία και η ελληνική των τελευταίων δεκαετιών είναι μονοσήμαντα μια ιστορία ετών ή ότι ήταν προδιαγεγραμμένο το 1974 ή το 1981 ή βάλτε όποιο χρονικό ρόσμο θέλετε ότι το 2022 θα ήμασταν εδώ. Υπήρξαν νίκες σημαντικές και νίκες οι οποίες κατακτήθηκαν στο βαθμό κατά τον οποίο οι λαϊκές μάζες ήταν στο προσκήνιο και υπήρχε κόμμα το οποίο είτε πιεζόμενο είτε γιατί ορθώς μπορούσε να αναγνώσει τις καταστάσεις, πέτυχε νίκες, γιατί χρειάζονται και τα δύο. Θέλουμε να βάζουμε τους όρους εμείς. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε πάντα πλήρω, γιατί είμαστε σε ένα εντελώς εχθρικό περιβάλλον. Και εκεί και... Και, και εκεί κύριο, αναφερθώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τροποποιούμε τις τακτικές μας επαναλαμβάνω αναλόγως με την κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Άλλη κατάσταση το 2015, άλλη τώρα. Και δεν ήταν άλλη όχι μόνο υπό την έννοια ότι ο λαός ήταν στο προσκήνιο ενώ τώρα έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο, πάρα πολύ αναμενόμενα. Ήταν και άλλη διεθνώ. Το 2015 η κυριαρχία της λεγόμενης δύση έμοιαζε ακλόνητη. Σήμερα δεν είναι ακλόνητη. Σήμερα μοιάζει πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι δεν θα υφίσταται μετά από λίγα χρόνια. Αυτό ασχέτως του ποιος το υλοποιεί ασχέτως του με ποια κίνητρα προσπαθεί να το υλοποιήσει, αντικειμενικά ανοίγει νέε δυνατότητες οι οποίες δεν υπήρχαν 10 ή 20 χρόνια πριν. Και επειδή πολύ ορθώς ο σύντροφος, ε, επι, μου επιτρέπετε φαντάζομαι τον όρο σύντροφος, ε, γραμματέας κοινοβουλευτική ομάδα του Μέρα ανέφερε την ιστορία του εξχρονισμού, η οποία ορισμένους εξημών μας μελαγχολεί ιδιαιτέρως. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμη ζούμε υπό την ιδεολογική ηγεμονία του εξυγχρονισμού, ο οποίο είναι ένα παντελώ παροχημένο ιδεολογικό και πολιτικό φαινόμενο πέρα από όλα τα άλλα. Διότι στην Ελλάδα εξακολουθούμε να ζούμε υπό την ηγεμονία των ιδεών που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μόνο ο δυτικό κόσμο. Και πέραν του δυτικού κόσμου, μια ατελείωτη βαρβαρότητα. Λοιπόν, ε, τρίτο Ευχαριστώ για το φιλότιμο χειροκρότημα, αλλά δεν συμπαρέσει το, το ακροατήριο. Λοιπόν, ενώ λίγο αυτό ο πάντα το πετυχαίνει. Λοιπόν, και βεβαίω πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ποιο είναι το κοινωνικό μπλοκ το οποίο εκφράζουμε. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι... Ε, το ένα ορισμένο τμήμα τη νεολαία, το μεγαλύτερο. Είναι ένα τμήμα τη μικρομεσαία μικροειδιοκτησία και επιχειρηματικότητα. Αυτό το κοινωνικό μπλοκ έχει ανάγκες μέσα στον υπαρκτό μητσοτακισμό, αλλά και πριν τον υπαρκτό μητσοτακισμό, μέσα... Έφυγε ε, ο σωτήρις. Μέσα στο... στη μνημονιακή πολιτική. Λοιπόν, δεν θα κρατάει και το χρόνο μου. Επίσης, για να αποφασίσουμε τις τακτικές της σύγκρουσής μας, αλλά και τη στρατηγική μας, πρέπει να έχουμε καθαρό Ποιοι είναι απέναντί μα. Ποιο είναι ο πυρήνα του κατεστημένου στην Ελλάδα. Ο πρώτο, ο βασικότερος, το βασικότερο κύτταρο αυτού, αυτού του πυρήνα και δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ, είναι η ξένη εξάρτηση. Είναι η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι εξεγερμένοι του Πολυτεχνείου αυτό το αντιλήφθηκαν. Γι' αυτό στις πύλες γράψαν «Έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ». Λοιπόν, ο το κύτταρο το θεμελιακό είναι αυτό. Ένα. Γύρω από αυτό το κύτταρο δομείται η παρασιτική ολιγαρχία. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ως επί κάναν τις περιουσίες τους στην κατοχή και κατόπιν με τη βοήθεια των Άγγλων και των Αμερικανών και ξεκοκαλίζοντα το σχέδιο Μάρσαλ και κατόπιν ξεκοκαλίζοντα τα προγράμματα της Χούντα, μπορέσαν να φτιάξουν τον κυρίαρχο παρασιτισμό. Και δίπλα σε αυτούς υπάρχει μια σειρά οργανικών διανοουμένων, δημοσιογράφων, μέσων ενημέρωση, οι οποίοι εμπεδώνουν ορισμένε συγκεκριμένε ε, κατευθυντήριες κατευθυντήριε και πολιτική και μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Και πιο πέρα υπάρχει μια σειρά κομμάτων. Και υπάρχει και ένα κομμάτι του υποκόσμου ακόμα πλέον. Αυτή η αναφορά, η καθαρή στόχευση στο κατεστημένο της χώρας επίσης πρέπει να μας οδηγεί. Τι ανατρέπει τα δικά του σχέδια και μέχρι να μπορούμε να τα ανατρέψουμε, τι δυσκολεύει τα δικά του σχέδια, Πού πρέπει να είμαστε για να δυσκολεύουμε ή να μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά του, Εκτό Βουλή, με στη Βουλή, στη Βουλή και σε μία συγκυβέρνηση. Δεν μπορεί, θέλω να πω, να δώσει μία οριστική απάντηση ω προ το ζήτημα τη κυβερνησιμότητα, Γιατί είναι μία ιδεαλιστική απάντηση. Έχω μια κατασκευή στο μυαλό μου που λέει αυτό και προσπαθώ να προσαρμόσω την πραγματικότητα στην κατασκευή που έχω στο μυαλό μου. Αυτό είναι λάθο. Η απάντηση πρέπει να είναι, έχω καθαρό στο μυαλό μου ποιο είναι το πρόγραμμά μου, ποιον τα συμφέροντα υπηρετώ, ποιου έχω απέναντί μου και κρίνω κάθε φορά ποιον συσχετισμό πρέπει να αξιοποιήσω. Και για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ποιος ήταν ο μεγάλος κομμουνιστοφάγος των Δεκεμβριανών του 1944. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Με ποιον συντάχθηκε, περιμένετε όμως, με ποιον συντάχθηκε η Εδά στην αποστασία. Είπε η Εδά είναι κομμουνιστοφάγος και δεν συντάσσομαι μαζί του. Όχι βεβαίως. Διότι μπόρεσε να αντιληφθεί τη δεδομένη στιγμή τι ανοίγει ένα ρήγμα στο κατεστημένο της χώρας. Και ποιο το συμπίκνωνε, αν θέλετε, ή το προσωποποιούσε με όλε τι αντιφάσει του και τη διάθεσή του να κλείσει και πάλι μια συμφωνία με το παλάτι. Πράγματα γνωστά στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Αμέσω μετά. Πρέπει, θα μου επιτρέψετε να πω τακτικά, αν πρέπει στρατηγικά να είμαστε σταθεροί, και πρέπει να είμαστε, τακτικά πρέπει να είμαστε ιδιοφυεί αντιμετωπίζουμε ένα καταθλιπτικό συσχετισμό δύναμη. Εάν είμαστε προβλέψιμοι, θα μα λιώσουν. Και δεν αναφέρομαι στο μέρα τώρα μόνο. Αναφέρομαι σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε, είτε οργανωμένο χώρο, συνδικάτο, κόμμα, πρόσωπο, θέλει να προωθήσει έναν δομικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν είμαστε ιδιοφύσεις και είμαστε προβλέψιμοι, δεν έχουμε καμία τύχη. Και βεβαίως το όριο μεταξύ ιδιοφυούς και τυχοδιόκτη είναι πάρα πολύ λεπτό. Και δεν υπάρχει καμία καταστατική δυνατότητα να προβλέψεις ότι δεν θα εξελιχθείς με τυχοδιοκτικό τρόπο. Υπάρχει μόνο η διαρκής παρουσία όριμων συλλογικών δυνάμεων. Όσο αυτές είναι παρούσες, μπορούν να εγγυώνται ορισμένα πράγματα. Όταν αυτές φεύγουν από το προσκήνιο, δεν υπάρχει καμία απόλυτος εγγύηση. Μόνο οι καλές διαθέσεις του α ή β προσώπου. Λοιπόν, Πόσο χρόνο έχω ζωτήρει. Σε μία κατακλείδα. Ταχαίος. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα είμαι πολύ ταχής κι εγώ, ως εκ τούτου. Ποια είναι η πρωτεύουσα αντίθεση πάνω στην οποία κατά τη γνώμη πρέπει να τοποθετηθούμε. Μονοκεντρικός Κόσμος, Αμερικανική μονοκρατορία, με τι δυνατότητε στο εσωτερικό τη χώρα και κάθε χώρα που είχαμε από το 1990 ως το 2000, α πούμε σχηματικά 20. Στην πραγματικότητα από πιο πριν φθήνει η Αμερικανική Επιρροή, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό τώρα, ή πολυκεντρικός κόσμος. Τι λέμε. Είμαστε διατεθειμένοι, κατά τη γνώμη πρέπει να είμαστε, να πάρουμε το ιδεολογικό και προγραμματικό βάρος του να πούμε ότι το ΝΑΤΟ και η Αμερικανική κυριαρχία πρέπει να ιτηθεί, πράγμα το οποίο δεν θα γίνει με καθόλου ευχάριστο τρόπο, είναι σίγουρο, προκειμένου να ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες για ένα έστω κρίσιμο χρονικό διάστημα για τους λόγους. Κατά γνώμη πρέπει να το πούμε, αλλά πρέπει να το πούμε καθαρά. Θυμήστε μου στο τέλος να πω γιατί χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι θα μου παρεξηγήσετε. Δεύτερον, πρέπει να ανατρέψουμε, να μειώσουμε το ρόλο αρχικό και να ανατρέψουμε το ρόλο και να ανατρέψουμε σταδιακά την ολιγαρχία, την παρασυντική, η οποία κυριαρχεί στην πατρίδα μα. Βεβαίω, πώ θα γίνει αυτό, με το να συγκρουστούμε μαζί του ω προ το ποιο σχεδιάζει την ελληνική εθνική οικονομία και ποιο κατέχει τουλάχιστον τα, τα στρατηγική σημασία μέσα παραγωγή. Άρα, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα για το τι σημαίνει στη σημερινή εποχή εθνικό Οικονομικός παραγωγικός σχεδιασμός. Με ποιες παραγωγικές τάξεις στο προσκήνιο, με ποια μέσα παραγωγής, με ποιες στρατηγικές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να συγκριστούμε με τον πυρήνα του μνημονιακού παρασυντάγματος, αντίστοιχο αυτού που υπήρχε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, το οποίο έχει επιβληθεί στη χώρα. Τρίτον, πρέπει να προβούμε σε μια γενναία αναδιανομή τόσο άμεση, όσο και έμεση, δια μιας μορφής κοινωνικού μισθού. Άρα, λοιπόν, πρέπει να συγκρουστούμε με στρώματα τα οποία κατέχουν το μεγάλο πλούτο σε αυτή τη χώρα. Άρα, πρέπει να αναδιατάξουμε πλήρω τη λειτουργία τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα και με τα κατεστημένα συμφέροντα τα οποία αυτή εξυπηρετεί. Τρίτο στοιχείο σύγκρουση. Και τέταρτον, πρέπει να δομήσουμε ένα κράτο ευημερία για του πολλού. Και τι εννοώ, Μάλλον δεν θα εξηγήσει το κράτο ευημερία. Όταν έχουμε το τον Γιάννη, το Κουζί και άλλου, μπορεί να το εξηγήσουν πολύ καλύτερα. Αλλά θα σα πω μια εμπειρία μου από το αμφιθέατρο. Οι προσδοκίε των νέων παιδιών, των συναδέλφων μα, συναδελφισών, φοιτητών και φοιτητριών, και άρα και το εύρο τη κατανόησή του. Προσέξτε, δεν, δεν είναι μορφή αυτό. Έχει να κάνει με το ποιο ηγεμονεύει τα μυαλά μα και τα την πλειοψηφία των, των κοινωνικών στρωμάτων. Ω προ το τι σημαίνει κράτο ευημερία και τι όντω δικαιούνται, κλείνω, είναι απελπιστικά μικρέ. Θεωρούν, α πούμε, ότι κράτο ευημερία σε σχέση με την παιδεία σημαίνει να έχω μια λίγο μεγαλύτερη αίθουσα, άντε και έναν λίγο καλύτερο υπολογιστή και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν το συναντάτε κι εσεί. Εγώ το συναντάω πολύ συχνά. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ακριβώ όπω υπόθηκε και ο προλαλήσαντε, πρέπει να μπούμε σε μια βαθιά πολιτιστική και ως εκ τούτου και πολιτική διαδικασία συζήτησης, εξήγησης και πάλι σε κάθε οργανωμένο μαζικό κοινωνικό χώρο διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να κάνουμε εκδηλώσεις είναι να υπάρχουν οι οργανωμένες δυνάμεις, κομματικές, παραταξιακές οι οποίες θα μπορούν να χτίσουν μέσα από μια σειρά επιμέρους νικών την πορεία προς τη Μεγάλη Νίκη απέναντι και στον υπαρκτό Μητσοτακισμό βεβαίως αλλά και απέναντι στην παρασιτική ολιγαρχία η οποία μετά το Μητσοτάκη θα βγάλει τον επόμενο ραγό mm. από το καπέλο της. Άρα λοιπόν θέλουμε μια ενότητα προγράμματος το οποίο να εντοπίζει την πρωτεύουσα αντίθεση και να τοποθετείται επ' αυτής, και κομματικού φορέα, μακάρι να αποδειχτεί ότι αυτό είναι το μέρα, το ψήφισα άλλωστε το 2019, εξού και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, είναι η καταλληλότερη τελεία αυτό το ψήφισα το, το μέρο. Ο καταλληλότερο τρόπο να ολοκληρωθεί η λοιπόν. τοποθέτησή σου. Και θέλουμε και έναν κομματικό φορέα, ο οποίο θα μπορεί να πείσει ότι είναι ικανό να πετυχαίνει νίκε. Είναι πολύ σημαντικέ οι αναλύσει, αλλά οι αναλύσει ακριβώ πρέπει να αποκτούν, όπω υπόθηκε και, και πριν, έναν υλικό χαρακτήρα με την έννοια των συγκεκριμένων εικόνων στο συγκεκριμένο πεδίο, οι οποίε δίνουν θάρρο και σε όλου του υπολείπου και σε αυτό το πλαίσιο και καταλήγω με αυτό, θα ήθελα να προτείνω το μέρα εκπλήσοντας τους, την άλλη πλευρά να με ακόμη σαφέστερο τρόπο να τους καλέσει να τοποθετηθούν επί της, εφόσον πράγματι όλοι υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ να πέσει ο Μητσοτάκης ως προς το τι σημαίνει αλλαγή της δεξιάς, ανατροπή της δεξιάς και μεταβατικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα καλώντας τους να γίνει η συζήτηση όσων υποτίθεται ότι επιθυμούν το ίδιο από κοινού στους απεργούς της Μαλαματίνας, στα πανεπιστήμια, Εμείς στους χώρους τέχνης χρονικά και, χρονικά, και κλείνω, κλείνω, κλείνω με αυτό και εκεί να, δοκιμαστεί, να δοκιμαστούν οι διαφορετικές προτάσεις και η πιστικότητα κάθε μιας από αυτές. Ευχαριστώ πολύ.